Είδα σήμερα στη Σύνοδο τον Πρωθυπουργό να λέει εδώ ουσιαστικά ότι οι υπουργοί δεν έχουν κατεβάσει τα μολύβια, άρα κλείνει και κάθε σενάριο πρώην εκλογών. Πώς το απαντάτε σε αυτό, με δεδομένο ότι υπήρξε και μια διαρροή που έβαζε σε τάξη σε ένα υπουργικό συμβούλιο τους υπουργούς που έλεγε ότι αν δεν θέλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους, μπορούν να τους απαλλάξουν και να ασχοληθούν με τον Σταυρό. Έχετε πιστεί από αυτό ότι δεν θα έχουμε προς εκλογές? Εντάξει, τώρα νομίζω ότι και αυτή η συζήτηση καταντάει λίγο άχαρη να παίζουμε με τις ημερομηνίες. Mm. Το κρίσιμο είναι ότι εντάξει, όλα δείχνουν ότι πάμε για εκλογές. Ακόμα και σε επίπεδο φρασιολογίας, να το πω έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο είναι και το τι νομοθετείτε αυτό το διάστημα, γιατί καθόλου κατεβασμένα δεν θα έλεγα ότι είναι τα μολύβια, και το τι θα έχει να κρίνει, τι θα έχει στα χέρια της η επόμενη κυβέρνηση να ρυθμίσει. Γιατί είναι δεδομένο ότι... Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι φοβάται τι θα βρει και η κυβέρνηση λέει ότι προχωράμε τα ρυθμιστικά. Εντάξει, αυτό ακριβώς για το λαό δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία. Ακόμα και αυτή η προετοιμασία που γίνεται από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, τα γνωστά φοβάμαι τι θα βρω, όπως γινόντουσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, που κατά τη γνώμη μας προετοιμάζει, αν θέλετε, ότι με όποια σύνθεση και αν έχει η επόμενη κυβέρνηση, θα ακολουθήσει μια ίδια πολιτική και θα πρέπει να διαχειριστεί, αν θέλετε, τον τεράστιο πληθωρισμό, τη μεγάλη ακρίβεια, τη συνέχιση της εμπλοκής στις χώρες στον πόλεμο και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται, στους συμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς κλπ. Άρα το ζητούμενο είναι για το λαό να μην μπει στη διαδικασία να περιμένει πότε και αν θα προκηρυχθούν οι εκλογές και να παρακολουθεί, αν θέλετε, μια τέτοια συζήτηση που καμιά σχέση δεν έχει με τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει αυτό το διάστημα, αλλά να κάνει αυτό που ήδη γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε αρκετούς εργασιακούς χώρους, να οργανώνει ο ίδιος από τώρα και τη δική του απάντηση στα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα που βιώνει, με αγωνιστικό τρόπο, όπως γίνεται, όπως αν θέλετε και σήμερα απάντησαν με απεργιακές κινητοποιήσεις και οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, οι εργαζόμενοι στην e-food, χτες οι εργαζόμενοι στο φάρμακο, στις τράπεζες. Υπάρχουν αγωνιστικές διεργασίες σε μια σειρά χώρους. Οι συνταξιούχοι σήμερα από όλη την Ελλάδα πλημμύρισαν την Αθήνα και λένε ότι ως εδώ δεν μπορούμε σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας να συνεχίσουμε με αυτές τις συντάξεις, με αυτούς τους μισθούς, χωρίς στήριξη. Έρχομαι στο συμπέρασμα αυτά που λέτε και καλώς τα λέτε για την θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, για εσάς είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δικό μου το συμπέρασμα? Νομίζω ότι πολλές φορές το έχουμε πει και δεν το ζητούμενο τι είναι για μας, αν είναι γιατί για μας το μια ίδιο. Γιατί υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση να φύγουν αυτοί, να πέσει δεξιά, όλα αυτά τα συνθήματα σπουδαστούν. Ναι, το θέμα είναι να φύγουν αυτοί, να φύγουν και ποιος θα έρθει. Γιατί για μας, μια κυβέρνηση της αριστεράς. Για μας, ναι, υπάρχει εμπειρία δυστυχώς στο λαό για το τι έκανε και μια κυβέρνηση που ήρθε με τα συνθήματα της αριστεράς και απήχε πάρα πολύ από αυτό που γνωρίζει ο κόσμος ως αριστερά, και κυρίως δεν μπορεί να έχουμε προσδοκίες για μια διαφορετική κυβέρνηση όταν όσοι διεκδικούν σήμερα, να το πούμε έτσι, είτε πρωταγωνιστικό ρόλο είτε συμπληρωματικό στα κυβερνητικά σχήματα, συμφωνούν στα εξής βασικά. Συμφωνούν στις δεσμεύσεις της χώρας στο ΝΑΤΟ με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους κινδύνους και για τις οικονομικές συνέπειες. Συμφωνούν στα ζητήματα του ενεργειακού μείγματος, να το πούμε έτσι, της απελευθέρωσης της ενέργειας, τις συνέπειες που βιώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Έχουν διαμορφώσει από κοινού ένα εργασιακό, να το πούμε έτσι, τα εργασιακές συνθήκες που συμπλήρωσαν και με τα προηγούμενα χρόνια, είτε αυτά ονομάζονται μνημονιακά είτε μεταμνημονιακά, γιατί έχουμε πανηγυρίσει επανειλημμένα για έξοδο από τα μνημόνια, για έξοδο από την επιτήρηση, για διάφορα τέτοια. Όμως οι συνέπειες και στο μισθό των εργαζομένων και στις συνθήκες τους παραμένουν ίδιες. Απάντηση Άρα, κατά τη γνώμη μας, αυτό που είναι κρίσιμο είναι να υπάρχει ισχυρό, την επόμενη μέρα ισχυρό ΚΚΕ, που είναι το μόνο κόμμα που διαφοροποιείται από τα οποιαδήποτε κυβερνητικά μείγματα που θα έρθουν να εφαρμόσουν. Πώς βλέπετε εσείς το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτή τη συζήτηση και προφανώς πώς απαντάτε σε αυτό που καταθέτει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τον ψηφίσετε και πάλι με αυτή την τροπολογία? Να πούμε, εντάξει, σίγουρα όντως και αν θέλετε κάποια ποσά
και μπορεί να ζαλίζουν σε σχέση με αυτή την κατάσταση που βιώνουν σήμερα τα λαϊκά νοικοκυριά και είναι μια πραγματικότητα. Ή τα ζητήματα του δανεισμού. Και εμείς ξέρετε ως κόμμα ότι δεν έχουμε κανένα Όχι, πρόβλημα είναι, ποτέ και, ένα κόμμα και το να ελέγχονται και, τα οικονομικά του κόμματός μας ελέγχονται με πληρότητα. Το λέω και για τα πρόσωπα, ανεξάρτητα, βλέπουμε. Ανεξάρτητα, ο κ. Κουτσούμπας είναι πραγματικά διάφορο προφίλ για μας δημοσιογραφικά στο Ποδενέσκης. Το ζητούμενο όμως, αν θέλετε, εμείς τώρα βάζουμε ένα προβληματισμό. Γιατί καλώς και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, ιδιαίτερα κάποιες ακραίες περιπτώσεις που υπάρχουν και προκαλούν. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση για μας δεν άνοιξε τυχαία, αν θέλετε, ή το ότι μπαίνει σε πρωταγωνιστικό, σε πρώτο πλάνο την ώρα που χτες στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πραγματικότητα φάνηκε μια ομοθυμία από όλα τα άλλα κόμματα για να συνεχιστεί και να πέσει κι άλλο λάδι στη φωτιά στους ανταγωνισμούς και στη συνέχεια του πολέμου στην Ουκρανία, σε μια κατάσταση δηλαδή που θα εκτινάξει κι άλλο και τους, την αιμορραγία του λαού για να πληρώνει στην πραγματικότητα το λογαριασμό του πολέμου, και αντί γι' αυτό βρεθήκαμε σε μια κατάσταση να μετράμε δάνεια και σπίτια, που εντάξει καταλαβαίνω ότι όντως κινούν ένα ενδιαφέρον, όμως και να πούμε και κάτι άλλο, γιατί και γι' αυτό δεν ακούστηκε τίποτα, ότι την ίδια στιγμή που η αντιπαράθεση μένει στα πολιτικά πρόσωπα και όχι στις πολιτικές που εφαρμόζουν αυτά τα πρόσωπα ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, να το πούμε έτσι. Γιατί την ίδια στιγμή υπάρχει ένας άλλος αριθμός για τον οποίο δεν μιλάει κανένας, ότι από το 80% των οφειλών προς την εφορία το έχουν το 0,2% των οφειλετών. Δηλαδή υπάρχει ένας συγκεκριμένος ελάχιστος αριθμός οφειλετών που χρωστάνε υπέρογκα ποσά προς τα δημόσια ταμεία, και αυτά δεν τα κουμπάει κανένας. Δεν τα κουμπάει ούτε η σημερινή κυβέρνηση ούτε η προηγούμενη. Και γι' αυτό η αλήθεια δεν ακούμε να ανεβαίνουν οι τόνοι. Όπως θα σας πει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι λογικό να σας το πει, θα την ψηφίσετε την τροπολογία που φέραμε. Θα τη δούμε την τροπολογία. Δεν έχουμε διαφωνία, πώς να το πω έτσι, το να υπάρχει διαφάνεια κλπ. Θα τη δούμε και στις λεπτομέρειες της, ενώ την τροπολογία για να συζητήσουμε και αυτά. Ξέρετε ότι εμείς δεν διαφωνούμε και πολλές φορές έχουμε βάλει και πολύ πιο προωθημένα μέτρα για την υπάρχει διαφάνεια στους λογαριασμούς συνολικά, ακόμα και για τα ζητήματα των καταθέσεων στο εξωτερικό. Εμείς ως κόμμα έχουμε ζητήσει να ονομαστικοποιηθούν μετοχές κλπ. Δεν έχουμε διαφωνία με τέτοιου είδους μέτρα, να τη δούμε. Και θεωρείται πυροτέχνημα πάντως στη συζήτηση. Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή φεύγει η συζήτηση, αν θέλετε, περισσότερο από τις πολιτικές που εφαρμόζουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, υπουργοί και κυβερνήσεις, και αν θέλετε φεύγει και η συζήτηση από άλλες προκλητικές ρυθμίσεις που ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι πολύ πρόσφατη η χτεσινή συζήτηση που έγινε στην Βουλή, όπου πραγματικά διαγωνίζονταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία για το ποιος πιο γρήγορα θα δώσει τα εκατομμύρια στους εφοπλιστές, και από κοινού ψηφίζαν για να τους φοροαπαλλάσσουν. Εκεί δεν βλέπω να υπάρχουν υψηλοί τόνοι και διαφωνίες. Γιατί να συζητάμε για τις ευθύνες των κομμάτων, τους δανεισμούς κλπ. Σύμφωνοι, και δεν έχουμε καμιά τέτοια αντίρρηση. Εμείς και ξέρετε ότι ως κόμμα δεν μας. Ίσα-ίσα είμαστε υπέρ αυτών των μέτρων, όμως νομίζουμε ότι χρησιμοποιούνται αυτοί οι υψηλοί τόνοι για να κρυφτεί η συμφωνία σε όλα τα άλλα που αδειάζουν τα δημόσια ταμεία, και επίσης και στο ποιος γεμίζει τα δημόσια ταμεία, γιατί ξέρετε, ακόμα και αυτά τα ψίχουλα που δόθηκαν για τα fuel pass και τα διάφορα τις προηγούμενες ημέρες, βγήκε η κυβέρνηση και είπε ότι ήταν από τις υπεραποδόσεις των φορολογικών εσόδων. Κύριε Κομνηνάκα, για πείτε μου λίγο πώς την ακούτε τη συζήτηση, και θα ήθελα κι εσείς να τοποθετηθείτε για αυτό το θέμα, το οποίο το απέκλεισε, το έκλεισε ο Πρωθυπουργός, για την αναφορά που έκανε ότι δεν θα υπάρξουν οριζόντια μέτρα. Ναι, να ξεκινήσω από την. Και από την αναφορά του Πρωθυπουργού, αλλά και. Συγγνώμη, θα διακόπτω. Και μια κριτική από τα αριστερά που ακούσατε παραδόξω από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει ότι αν υπάρχουν οριζόντια μέτρα, όπως για παράδειγμα πολλές φορές τοποθετεί και το ΚΚΕ, θα ευνοηθούν οι πλούσιοι. Ναι, γελάει ο κόσμος με αυτά που ακούει από τον πρόεδρο, από την κυβέρνηση. Και γιατί είπε και ο κύριος Μαρκόπουλος τώρα, δεν θα δώσουμε τα πάντα στους πάντες. Είναι δεδομένο. Δίνουν τα πάντα. Τα 375 εκατομμύρια που δώσαν στο Fuel Pass, 300 εκατομμύρια ήταν μόνο η επιδότηση των εφοπλιστών για μια χρονιά.
την 11 δις είναι τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης που θα πάνε στους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους. 6,5 δις ήταν το ρεκόρ των εξοπλισμών και σε όλα αυτά, επειδή τώρα εδώ ακούμε και ψηλούς τόνους και βαριές κουβέντες που τώρα δεν έχουν ξεπερνάνε και κάποια ώρα, να πω έτσι, σε όλα αυτά υπήρχε απόλυτη σύμπνοια και υπάρχει απόλυτη σύμπνοια από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ. Τα ψηφίζουν σε ομοβροντία όλα αυτά και τώρα ερχόμαστε εδώ και ανεβάζουν τους τόνους για προεκλογικούς λόγους που είναι ευνόητοι. Και επειδή τώρα ξαφνικά ο κύριος Μαρκόπουλος με τον Υπουργό Εσωτερικών Κοινής Αποδοχής, να θυμίσουμε ότι και για Υπουργό Υγείας Κοινής Αποδοχής μίλαγε το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Τσίπρας και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας ή και από το. Και υπάρχουν φωνές και στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη ή αντίστροφα από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς το ΠΑΣΟΚ. Άρα οι διαφορές μεταξύ αυτών των κομμάτων δεν είναι τόσο μεγάλες όσο προσπαθούν να διαμορφώσουν, να δημιουργήσουν τις εντυπώσεις για να. Κατανάλωση πριν από τις εκλογές. Απ' την άλλη όμως, εμείς λέμε ότι τελικά στα βασικά ζητήματα θα εφαρμόσουν διαφορετική πολιτική. Υπάρχει τέτοιο μεγάλο χάος μεταξύ τους. Και για να επανέλθω στο ζήτημα αυτό που είπατε, της υπερφορολογίας. Για τα οριζόντια μέτρα σας, ναι. Είπα. Γιατί αυτό σας ξαναλέω και το εννοώ έτσι όπως το άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο. Γίνεται κριτική από τα αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία σε εσάς. Λέει ναι, ότι τα οριζόντια μέτρα είναι ισοπαλία. Αυτή τη στιγμή τα λαϊκά νοικοκυριά έχουν απόλυτη ανάγκη να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί οι έμεση φόροι πραγματικά και σωστά επισημάνατε ότι οι έμεση φόροι αυτούς που πραγματικά κυρίως πιέζουν είναι τα χαμηλότερα εισοδήματα. Και όχι βέβαια τα υψηλά εισοδήματα που πραγματικά και δεν επηρεάζονται από αυτές τις αυξήσεις, να το πούμε έτσι, στις τιμές των καυσίμων, της βενζίνης κλπ. Άρα η μόνη πραγματική ανακούφιση σήμερα είναι η προτάση που καταθέτει το ΚΚΕ για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, του ΦΠΑ, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, που θα δώσουν μια ουσιαστική ανακούφιση σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και αν θέλουν λοιπόν να φορολογήσουν κάποιον για να έχουν και φορολογικά έσοδα, ας φορολογήσουν τους εφοπλιστές που όταν όλοι οι άλλοι φορολογούμαστε για το πετρέλαιο, είναι οι μόνοι που παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο μαζί με δεκάδες άλλες φοροαπαλλαγές που είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένες. Άρα ναι, όντως δεν δίνει τα πάντα στους πάντες, τα δίνει όλα σε πολύ λίγους και όχι σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και επειδή τώρα προηγούμενα άκουσα και τη συζήτηση για τον κατώτατο μισθό, αυτό και ήταν η επισήμανση, δεν ήταν αυτό που είπατε ότι δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση. Αυτό που παραμένει με νόμο που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και συνεχίζει να εφαρμόζει σημερινή, είναι ο Υπουργός Εργασίας να είναι αυτός που αποφασίζει για τις αυξήσεις όσο τον κατώτατο μισθό. Και όχι, λέει πάντα μετά από διαβούλευση. Και όχι, μα κοιτάξτε δείτε, τώρα για να μιλάμε σοβαρά. Στην πραγματικότητα καταργήσανε τις συλλογικές, τις διεκδικήσεις των εργαζομένων που όμως, αν θέλετε, ακόμα και αυτούς τους νόμους οι εργαζόμενοι με την μπάλη τους τους κάνουν κουρελόχαρτο όταν πραγματικά το αποφασίσουν. Και αυτό το έδειξαν και οι εργαζόμενοι στις κατασκευές που μετά από πόσα χρόνια κινητοποίηση κατάφεραν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας, οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, σε άλλους χώρους που πραγματικά αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να διεκδικήσουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, πραγματικά δικαιώματα και όχι βέβαια αυτά τα ψίχουλα που δίνονται από τους υπουργούς και πριν προλάβουν να φτάσουν στο πορτοφόλι έχουν εξανεμιστεί με τον πληθωρισμό να τρέχει σε διψήφιους αριθμούς.